Και ζητάμε λοιπόν από το σώμα να πάμε στα 6 λεπτά. Ξεκινώντας από τον κύριο Βορύδη. Έχετε το λόγο, κύριε Βορύδη. Κατάθεση, κύριε Πρόεδρε. Τουλάχιστον μου το ζήτησαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Διερωτώ με μήπως εκείνο που πρέπει, κύριε Πρόεδρε, κανείς να αναλογιστεί. Εν όψη του ότι όταν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία είμαστε τμήμα της νεοδημοκρατικής πολυκατοικίας και όταν κυβερνά το ΠΑΣΟΚ είμαστε τμήμα της πασοκικής πολυκατοικίας, μήπως υπάρχει μια ευκολότερη εξήγηση για αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή τι, ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός κάνει προτάσεις του κοινού νου, της κοινής λογικής, υπ' αυτήν την έννοια μοιραίως υιοθετούνται από τις εκάστοτες κυβερνήσεις και η άλλη αντιπολίτευση, η οποία εν πολύ είναι στήρα, καταλήγει εν συνεχεία να κατηγορεί τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό για το ότι πήγε στην αποδόθηση στην αποκήθε πολυκατοικία. Μάλλον η αλήθεια είναι ότι εμείς ορθοτομούμε τα ζητήματα και υπ' αυτήν την έννοια τοποθετούμαστε. Τοποθετούμαστε βεβαίως σύμφωνα με τις ιδεολογικές μας αρχές, σύμφωνα με το πολιτικό μας πρόγραμμα, αλλά όχι με μια αντίληψη δομικής και στήρας αντιπολίτευσης. Έρχομαι στο προκείμενο. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, εμείς είμαστε πραγματικά, θα θέλαμε να δούμε τις καλές πτυχές του συγκεκριμένου σχεδίου. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα φάντασμα το οποίο στοιχιώνει τη δημόσια διοίκηση. Ποιο είναι αυτό? Το φάντασμα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, το φάντασμα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, το φάντασμα του κομματισμού, αυτό που είχε αντιληφθεί τη δημόσια διοίκηση ως τιμάριο και που έπρεπε πλέον να πάσει εκεί με τα πιστοποιητικά φρονημάτων των κλαδικών ή των ΟΔΕ ή δεν ξέρω ποιον, προκειμένου, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει να έχει την τύχη να εξελιχθεί. Αυτό πράγματι είναι ένα πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι είναι μια ιδέα ενδεχομένως οι ρυθμίσεις αυτές για να πάμε σε μια πιο ανεξάρτητη, πιο διαφανή, πιο ξεκάθαρη διαδικασία επιλογής των γενικών διευθυντών, των διευθυντών και των προϊσταμένων. Εγώ όμως θα πω κάτι εξ αρχής, το οποίο είναι βασική μου αρχή. Ο τρόπος για να γίνουν οι επιλογές στην πολιτική δεν είναι η μετάθεση της ευθύνης σε ανεξάρτητες αρχές. Δεν είναι αυτός ο ορθός δρόμος. Ο ορθός δρόμος είναι ο δρόμος της ευθύνης του πολιτικού. Ο ορθός δρόμος είναι ο δρόμος εκείνος στον οποίο ο πολιτικός αναλαμβάνει πραγματικά τον ρόλο που του έχει αναθέσει ο εκλογέας του. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι πρέπει να έχει το θάρρος να πει όχι στην κομματική του οργάνωση, να πει όχι στον κομματικό του φύλο, προκειμένου να κάνει τις βέλτιστες επιλογές για τον πολίτη. Και ο πολίτης δεν ψηφίζει πια με στενές αντιλήψεις, με στενά κριτήρια κομματικά. Και αυτό φάνηκε και φαίνεται συνεχώς στις τελευταίες εκλογές. Όλο και μεγαλύτερο τμήμα των πολιτών ψηφίζει σύμφωνα με αυτά που σκέφτεται ως ορθά. Σύμφωνα με την αξιολόγηση εκείνη που κάνει των πολιτικών. Άρα έχει όφελος ο Υπουργός, έχει όφελος ο Υφυπουργός, έχει όφελος η κυβέρνηση αν κάνει τις βέλτιστες επιλογές. Θα το εισπράξει ο πολίτης, θα το αναγνωρίσει ο πολίτης. Εσείς επιλέγετε μια άλλη διαδικασία, αυτήν της μεταφοράς σε δίθεν ανεξάρτητες αρχές ή και σε πραγματικά ανεξάρτητες αρχές. Αυτό όμως είναι η αποδυνάμωση της πολιτικής, είναι η αποδυνάμωση τελικά της ψήφου των πολιτών. Το δεύτερο το οποίο έχω να πω είναι ότι ακόμα και αν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε θετικά και πράγματι αναγνωρίζουμε, αν θέλετε, μια θετική κατεύθυνση προς τα εκεί, έχετε ένα μεγάλο ζήτημα, τη μεταβατική διάταξη. Πολύ μεγάλο θέμα. Μέχρι τώρα θα μου επιτρέψετε να πω, οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Υφυπουργέ, καθόλου δεν είναι πιστικό το γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η μεταβατική διάταξη. Και με την έννοια ότι θα μπορούσατε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενεργοποιήσετε τις κύριες διατάξεις του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, αλλά και με την έννοια ότι σε τελευταία ανάλυση πάντως, αν δεν θέλατε και θέλατε να προχωρούσετε ακόμα και σε άμεση αντικατάσταση, θα μπορούσατε να έχετε θέσει ένα χρονικό ορίζοντα. Μεταβατική διάταξη χωρίς χρονικό ορίζοντα. Μεταβατική διάταξη η οποία δεν εξηγείται από τις συνθήκες ή εν πάση περιπτώσει δεν εξηγείται πιστικά, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμβάλλει μία αμφιβολία για το όλον του εγχειρήματος. Το επόμενο το οποίο θέλω να πω είναι ότι παναχωρήσατε στο ζήτημα της αδεδή, έτσι. Είχατε μια βασική τοποθέτηση, μάλιστα αξιολογήθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είπατε ότι δεν θέλετε συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις και γιατί θεωρήσατε ότι αυτές οι εκπροσωπήσεις δεν ήταν ισχυρές. Η ίδια η ΑΔΔ
Στην συζήτηση κατά την Επιτροπή είπε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτημα, γιατί ποτέ δεν ήμασταν και πολύ ζεστοί σε αυτού του τύπου την συμμετοχή. Τώρα βλέπω επαναχωρείται. Επιτρέψτε μου να πω, δεν την καταλαβαίνω αυτή την επαναχώρηση. Η αδεδή. Έτσι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα το οποίο υπάρχει και το οποίο θα το πω εντάχει, εγώ το λέω γιατί θα επανέλθω αύριο στα άρθρα στο ζήτημα αυτό, είναι το ζήτημα της εξομοίωσης των ΑΕΗ και με τα ΤΕΗ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με ποια λογική πτυχιούχοι των ΤΕΗ του πρωί 20ετίας, όπου ήταν τριετή, όπου οι καθηγητές δεν απαιτεί το να έχουν καν διδακτορικό, ίσως πολλοί από αυτούς ούτε μεταπτυχιακό, θα εξομοιωθούν σήμερα με αυτούς που είναι απόφοιτοι των ΑΕΗ. Ποια είναι η λογική σε αυτήν την αξιολόγηση? Επειδή τώρα υπάρχει μια τυπική εξομοίωση στον νόμο, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά αρνητικό. Και πηγαίνω και σε ένα τελευταίο ζήτημα, το οποίο αφορά την περίφημη τροπολογία σε αυτά τα 15-20 δευτερόλεπτα τα οποία μου απομένουν. Είπαμε εξ αρχής, για μας η τροπολογία έπρεπε να είναι προσδιορισμένη. Ποσοτικά την προσδιορίσατε. Χρονικά δεν το έχετε προσδιορίσει και θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου. Τη μόνη διαδικασία ελέγχου που βάζετε σε αυτό το προνόμιο που ζητάτε να εγκρίνει η Βουλή για τον Πρωθυπουργό είναι η κοινοποίηση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ενώ ο Υπουργός, το θυμίζω, είχε δεχτεί την πρότασή μου στην Επιτροπή ότι θα έπρεπε αυτές οι συμβάσεις να περνάνε μέσα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όχι υπό την έννοια της εγκρίσεως, αλλά υπό την έννοια της ανακοινώσεως. Δεν το βλέπω αυτό στη συγκεκριμένη τροπολογία και αυτό ακόμα μας καθιστά σκεπτικούς. Επίσης, ένα σημείο το οποίο αφορά στην τροπολογία και πρέπει να αποφασίσουμε είναι ότι έχει προστεθεί το ζήτημα των κρατικών απορρίτων. Δεν είναι μικρό, δεν είναι λίγο, δεν είναι έλασον το να ζητάτε από την Βουλή να εγκρίνει την κοινοποίηση των κρατικών απορρίτων με πράξη του Πρωθυπουργού σε ιδιωτικές εταιρείες, σε πρόσωπα ιδιωτικά. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο κάπως θα πρέπει να αιτιολογηθεί περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Έκανα μια μικρή κατάχρηση, αλλά.